Εντάξει, κυρία Ντέμι, είναι προσιλωμένη στη δουλειά, τι να κάνουμε. Καλά, πες της όταν βγει ότι τη θέλω. Εγώ τώρα πάω στον κύριο Κασιμάτη. Γνωστή φωνή. Μπουμπού. Παιδί. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα, φαντάζομαι περαστική για το κολονάκι. Μα τι λες, είμαστε τώρα για χαζολόι στον Τακάπο. Δεν έχουμε ραντεβού με τον Νικηφόρο για το κάστινγκ. Μπομπού, δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ με το κάστινγκ. Τα πάμε χτες. Τι λες, χρυσό μου, κι αν εσένα σου έρθει να μου φέρεις τη Σιγκούρνα ή Γουίβερ. Πώς θα την πληρώσω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν πάμε. Πάμε. Εσύ να μείνεις εδώ ακίνητη. Σαν το άγαλμα του κολοκοτρόνη στη σταδίου. Ακίνητη, τ' άκουσες. Τον άκουσες. Τον άκουσα. Αλλά εσείς δεν μου είπατε με τη Μάρα, πώς θα πάτε. Ατάλλαντη, χρυσό μου, ατάλλαντη. Να φανταστείς όλα τα σενάρια. Από την αρχή πρέπει να τα γράψω. Πάω τώρα να μην σου αφήσω πολύ ώρα μόνο τους, γιατί και ο γιος μου έχει πάλι. Στο καλό, κυρία Ντένι, στο καλό. Πάλι, την είδες, την είδες. Ποια λες την κυρία Ντένι. Όχι την κυρία Ντένι, Απόστολε. Αφού συνεργάζονται, παιδί μου, άνθρωποι, τι θες να κάνουμε. Να πάνε συνεργαστούν αλλού. Είναι ανάγκη να συνεργάζονται μπροστά στα ματιά. Άσυχτε πια. Τα νεύρα μου. Τόλι. Τόλι, πήγαινε μέσα γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα ρούχα για το χορευτικό της Μαρίνας. Καλά, κάνε παραπέρα. Καλή που κάτσαμε. Τι είναι, μωρή. Έλα να πάμε το βράδυ στο Γονίδι που τραπέζει. Και τι θα κάνουμε οι δυο μας στο Γονίδι, μωρή. Καλά, έλα εσύ στο Γονίδι και μετά θα βρούμε τι θα κάνουμε. Παρακαλώ πολύ την κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου. Έλα, Δήμητρα, η Μαρίνα. Τι πια Μαρίνα, η κουντουρά του. Τι πια κουντουρά του, παιδί μου, η γνωστή. Ναι, να σου πω, βρε Δημητρούλα. Θα ήθελα να περάσει έτσι από το στούντιο να κάνουμε την Πέμπτη μια συνέντευξη. Α, δεν κυκλοφορεί την Πέμπτη. Καλά, την Παρασκευή. Α, την Παρασκευή θα Πασχαλική Δική. Α, στο εξωγικό της Ελένης, μάλιστα. Αχ, βρε Δήμητρα, πολύ θα λυπηθώ. Αλλά τέλος πάντων, για άλλο λόγο σε πήρα. Εκεί στο συνάφι σας έχετε μήπως μία σεναριογράφο Μάρα Θεοφάνους. Την ξέρετε σε αυτήν. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. What you doing? Ναι, βεβαίως, αλλά δεν καταλαβαίνω. Τις Ματρίτσι. Τις Ματρίτσι. Βιτούμ. Βιτούμ. Τοκ, τοκ, τοκ. Χτώτα. Χτώτα. Ω, μπάζε μόλι. Ωραία, περί, δεν μου λες, σε παρακαλώ, πόσες λέξεις. Μια πανιλά. Μια πανιλά, τέσσερις. Έχει άρθρο. Μια πανιλά. Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Σήμερα βρήκε να λείπει και αυτή η Έλενα. Ντά. Άψω, κορίτσι μου. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ακρότσι σλαβάρ. Ακρότσι σλαβάρ. Πασμετρίτσι. 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 Σούντα. Σούντα. Ασούντα. Έχει σχέση. Έχει σχέση με την κυρία Κασπαζά. Ντά, Κασπαζά. Έχει σχέση με την κυρία Ντένι. Ντά, ντά, Κασπαζά, Ντένι. Έχω σκόψει και η Παναγία. Κρύψου, γρήγορα. Κρύψου, κορίτσι μου. Κρύψου. Τι δουλειά έχεις εδώ εσύ, μωρή η ντροπή της Θέπας. Για βάνα, πιαζινιού. Νικηφόρα. Νικηφόρα είπα. Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς εμένα, ναι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ ήρθα και την βρήκα εδώ στο γραφείο. Αυτό ήταν, απολύεσαι. Κουβελιάγιτσε! Συγγνώμη, αυτές πώς συνεννοούνται. Πολλοί κόσμος ρωτάει, αλλά. Πεσόνες, Γκασπέζα! Μια κουβελιάγιτσε! Αποκλείεται το βράδυ που θα γυρίσει στο σπίτι να έχεις μαζέψει τα μπογαλάκια σου. Βρε Ντένι! Σκάσε κι εσύ, βρε Ντένι! Απολύεσαι! Ναι, παρακαλώ πολύ την κυρία Παπαϊκονόμου. Μιρέλα! Η Μαρίνα Κουντουράτου! Μιρέλα! Μιρέλα! Ντροβρού, τρομαρούτσου και γάβιτζελα. Λοιπόν, αν δεν μου κάνετε σοβαρή πρόταση, αποσύρω τη χρηματοδότηση. Άντε πάλι. Βρε Ντένι μου, είμαστε μισή ώρα εδώ και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πουθενά ούτε για τον αντρικό ούτε για το γυναικείο. Βασικά για το γυναικείο κι εγώ είμαστε. Μα και δεν τις φαινόταν. Λοιπόν, εγώ λέω να ξαναρίξουμε μια ματιά στο ντοσιέ με τα κορίτσια. Εντάξει τα κορίτσια, αλλά βρε παιδιά, εγώ λέω να τους ρίξουμε από δίπλα και μερικές παλιές, να τις βοηθήσουμε κιόλα. Τηλεόραση κάνουμε που δεν είμαστε το κοινωνική πρόνοια. Εγώ σου λέω ότι θα πουλήσουν σαν Καλάζνικοφ στο Τεπελένι, ακούστε ονόματα. Μπεάκα Ασημακοπούλου, Μαριάννα Κουράκου, Ηλία Ελιβικού, Φλωρέτα Ζάγκα. Κατίνα Παξινού, Μαρίκα Κοτοπούλη, Εμίλιο Βεάκη. Μην ηρωνεύεσαι, Νικηφόρε, εγώ σου λέω ότι θα σκίσουνε. Κάσε που θα βγαίνουμε κάθε δύο και τρεις στα παράθυρα του Σκάι, ως ευεργέτες. Αυτό που το πας. Ένα διπλό. Γεια, αυτή πώς σας φαίνεται. Να σε μας χρυσό μου, αυτή ήταν νέα επί εποχή Σπαγκάλου. Τώρα θέλει δύο μέτρα φόδρα για να κρύψει τις γραφές. Η Άντζελα Γκερέκου. Τι γυρεύει εδώ η φωτογραφία. Γκερέκου, Γκερέκου, let me think. Αυτή τη θυμάμαι καλύτερη αρχιτεκτόνισσα. Από ό,τι ξέρω δεν το άσκησε ποτέ. Αυτό λέω κι εγώ. Για δε την καριοφιλιά τι σου λέει. Μα όχι, αυτή δεν γίνεται πια. Έλα μωρέ, αφού είναι από τις καλύτερες που έχουμε. Όρος απαράβοτος, μαράκι, να το θυμάσαι. Ποτέ σκεφτόμενους ηθοποιούς. Όταν οι ηθοποιοί αρχίζουν και σκέφτονται, χέστα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Να, αυτή, τη βρήκα. Είναι και φίλη σου. Δεν νομίζω. Δεν κάνω χάρη σε γνωστές μου. Οι μουλάρες που με θυμηθήκανε τώρα ξαφνικά. Γι' αυτή εδώ τι λες. Μα αυτή παίζει σε σαπουρόπερα, δεν είναι ηθοποιός. Ωραία, ρε παιδί μου, και πες ότι στους δεύτερους ρόλους χρησιμοποιούμε φρέσκους. Για τον κύριο όμως τον ρόλο. Χρειάζεται μια παρουσία λαμπερή. Λαμπερή. Περίμενε να σκεφτούμε, λοιπόν.
Η Κάτια είναι ένα σύγχρονο κορίτσι, ευαίσθητο, με κρίση ταυτότητος, δυναμική και ανασφαλή στην άμα, με ένα πρόσφατο αποτυχημένο έρωτα που μένει σε μια άσπονδη φίλη της. Το βρήκα! Για αποτέλεσμα με. Η Χιλουδάκη. Ευχαριστώ. Θα κάνει πάταγο. Θυμάμαι, με συγχωρείτε, να κάνω ένα τηλεφώνημα να κλείσω ένα ραντεβού με τον ψυχό. Έλα, κάτσε. Μα Βρεντένι. Βρεντένι, με έχει δίκιο το παιδί. Τέτοια ονόματα μέσα σε αυτό το γραφείο. Να, γιατί μπαίνουν καλύτερα ονόματα σε αυτό το γραφείο. Κυρία Ντένι, συγγνώμη, αλλά είπατε το απίστευτο. Ναι, συγγνώμη, Κωνσταντίνε Χρυσό μου, δεν θα ξαναμιλήσω. Ποια μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι. Α! Ποια δεν σκεφτήκαμε! Ποια δεν σκεφτήκαμε! Την Ντένι, εσύ! Βίβα! Συγγνώμη, δεν ξαναμιλάω. Ποια μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι. Ορίστε, αυτός. Πώς σου φαίνεται αυτός. Καλέ, αυτός δεν τα λέει με τίποτα. Και εγώ μου γκους δεν πληρώνω. Μα Βρεντένι, με εσύ δεν πήγες πέρσι στο θέατρό του. Ναι, με πρέσαιραν ένα βράδυ που βρέχε. Και. Δυστυχώς η πολυθρόνα μου έβλεπε προς τη σκηνή. Α, για το Τσότσοκλου, τι λέτε. Έλα, βρε Μάρα, προηγουμένως η τώρα εσύ, δηλαδή, επειδή δεν στο κάνετε, θέλετε να την κατεβάσω όλη την μπουκάλα. Ρε Κωνσταντίνε, παιδί μου, για κοίταξε. Αυτός εδώ πώς σου φαίνεται. Αγενής. Γιατί το λες αυτό. Τον είδα το καλοκαίρι στους Όρνηθες. Και πού κολλάει η Αγένεια, δηλαδή. Φέρθηκε στους Όρνηθες όπως οι Τούρκοι στους Κούρδους. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε και να πλησιάσουμε τον πρωταγωνιστή δια της επαγωγής. Λοιπόν, ψάχνουμε ζεν πρεμινιέ ταλαντούχο που να μην είναι γκέι. Απ' την επαγωγή προκύπτει ότι η Μάρα θα πρέπει να αφαιρέσει το ρόλο. Εγώ ζητάω ένα σοβαρό ηθοποιό, αυτό θέλω μόνο. Και εγώ θέλω τον Ταβόρ. Όχι, καλή μου, εγώ θα τα πάρω το Ταβόρ, εγώ. Μικρέ μου ανενημέρωτε, δεν είναι Ταβόρ. Ταβόρ Σούκερ. Ο Κροάτη Στράικερ, που μα υποσχέθηκε ο πρόεδρο και που βλέπω να μένουμε με το όνειρο. Ντενί, μη μα πηδά στη συζήτηση. Εγώ σα τη μιλάω ή ο πρόεδρο με τι τσιγκουνιέ του. Που σε λίγο θα βγάλουμε από τη φανέλα το τρεφίλι και θα βάλουμε το καβούρι. Ο Σπάγκος, ο Σπάγκος, ορίστε φούντοσα τώρα. Αν μετά το μικρό διάλειμμα της παράκρουσής σου επιστρέφαμε στη δουλειά, πολύ θα με διευκολύνες. Συγγνώμη, αγόρι μου, λέω δεν μπορώ, φουντώνω. Με έναν Ασάνοβιτς δουλειά δεν γίνεται. Αυτός Ντένι μου, πώς σου φαίνεται. Σιγά, το τετράποδο. Εσέ παρακαλώ πάρα πολύ, Ντένι, μην μιλάς έτσι για τους τοπιούς, δεν είναι ζώα. Καλά, μην το ανοίξω. Θαύμα, αδιέξοδο και εδώ. Εγώ φταίω πάλι, φέρτε μου κάποιον που να μην κλαίω τα λεφτά μου και εγώ θα τον πάρω. Ορίστε, εδώ είναι όλο το ελληνικό θέατρο. Ορίστε, διάλεξε όποιος αρέσει, αφού έχει βάλει τα λεφτάκια σου και εγώ θα στο κάνει το πιο. Καλέ. Αυτός εδώ είναι εντελώς ηλίθιος. Θυμάμαι που είχαμε πάει για bowling με τη Βινέτα και επέστρεψε την μπάλα επειδή είχε τρύπες, λέει. Χάρμα. Αυτό ήταν. Εγώ φεύγω και πολύ θα σκεφτώ, θα τα ξαναπούμε. Πάμε, Μάρα. Στο καλό, αγόρι μου, στο καλό. Ανοίγτε λίγο, ρε παιδιά! Έλα, Μαρινά, θα μάθω. Τι έπαθε? Τι να έπαθε, η ζέστη, το χορευτικό, τα σκατάξω. Έλα, Μαρινά, έλα, Μαρινά! Μη βάρα, ρε Τόλι! Εντάξει, εντάξει. Ναι, μια ξαφνική ζαλάδα ήταν. Ζαλάδα? Από τι, από τι τα πάμε. Η ζέστη, το χορευτικό, τα σκατάξω. Τώρα πάμε. Είσαστε καλά, κυρία Κουντράτη. Πολύ καλά, εσείς. Μήπως χρειάζεστε τίποτα? Όχι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τόλι, εγώ πάμε τη Μάρα στη σχολή, αν χρειαστείτε κάτι. Εντάξει, πήγαινε.
Τον άκουσες, τον άκουσες! Την πάει και σχολή τώρα, δεν ντρέπεται! Θέλω να σας συστήσω τη Μάρα Θεοφάνους. Ήθελα να σας γνωρίσει. Κασίλα μας. Είναι η σεναριογράφος της σειράς. Πάτησα που καταλάβετε. Γιατί αυτή η κανίβαλη είναι η κανίνα σαφάνα ζωντανή. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν. Κύριε, μπορώ να βγω ένα λεπτό. Γιατί δεν λέγονται αυτά τα πράγματα, κύριε. Καλά, καλά, πήγαινε. Σύντομα, σύντομα. Δεν σύντομα, κύριε, σαν το ελέγχο. Πήγαινε τώρα. Λοιπόν, πάμε εμείς στο μαθημό μας. Άμα. Άμα. Πού βόσκεις, παιδάκι μου, σου μιλάω. Άμα. Σήκω, πάμε. Σήκω, παιδί μου. Πάμε λοιπόν τη σκηνή από το σημείο που το αφήσαμε χθες εκεί που πέφτει νεκρή. Προσέξτε, παιδάκι μου, σου λέω. Από το σημείο που πέφτει νεκρή, μ' ακούς. Ναι, πείτε μου. Πέφτει νεκρή, πουλάκι μου, κάντο. Εντάξει, καλά ήταν, όχι έτσι, βρε πουλάκι μου. Βάλει λίγη ζωή στο θάνατό σου. Γίνε πιο πιστική. Ζωή στο θάνατό μου. Εντάξει, θα φύγω τώρα. Δάφνη, Σπύρο, πάνω. Γεια σας. Γεια. 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 Σας έχει πει κανένας πόσο όμορφοι είσαστε και να το εννοεί? Συγγνώμη, γνωριζόμαστε. Μπορεί να με έχετε δει στο σινεμά. Α, ναι, 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 τώρα που το λες. Στο Ιντεάλ δεν ήσουν χθες. Στο έχω εξηγήσει 100 φορές. Δεν ήμουν εγώ αυτή χθες το βράδυ. Και εγώ τότε πια είδα τη μάνα σου, είδα με τον άλλον. Εσένα είδα, γιατί είμαι συγχυσμένος. Παιδάκι μου, μην με κάνεις να συγχύσουμε. Χριστέ μου, θα κάνω κύριε Τίνο. Εσύ να κάνω κύριε Τίνο, να κάνω τον κόμπο σου εδώ πέρα. Είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, μου έχει φάει τα καλύτερα χρόνια τη ζωή μου. Φύγε από μπροστά μου, δεν θέλω να σε βλέπω. Σου έχω φάει καλύτερα χρόνια. Εσύ μου έχει φάει τα συντόνια. Δεν τα έχει συντόνια, συντόνια που να μην το έχει παγάρι. Καλά μου έχει μάνα να πάρω τον όντα, λέγω στο τραβόχτηκα και πήρε σένα. Τουλάχιστον άντρα στον όντα που έχει τα προσόντα κύριε. Και τι άλλο κάνετε εκτός από υπέροχα σενάρια? Μη μου πείτε ότι σας αρέσει η δουλειά μου. Τρελαίνομαι! Αφού δεν έχει γυριστεί τίποτα ακόμη. Άλλο αυτό. Εγώ όμως το έμαθα. Τα διάβασα δηλαδή και σκέφτηκα ότι η Μιρέλα είναι πάρα πολύ φίλη μου, αλλά πρέπει να μπαίνει στο σπίτι σας και να ψάχνει τον υπολογιστή. Μήπως υπερβάλλετε. Υπερβάλλω για πολλά, αλλά ποτέ για ωραίες γυναίκες και για καλές δουλειές. Μα τι συμπαθητικό που το λέτε. Και τα κάνω. Αρκεί να μου δώσει κάποιος την ευκαιρία. Χαριτωμένο μωρό. Πρέπει να είμαι πολύ τυχερή η κοπέλα σας, έτσι. Ήταν αν είχα. Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι, να σου πω λίγο. Τι είναι, παιδί μου? Το δόντι πάλι. Αν δεν πάνε να το φτιάξετε να τελειώνουμε. Σάμπος τον βρίσκω και ποτέ το μάκι στο γιατρείο του. Όλο με γκόμενες γυναίκες κατά τους βρίσκει πια. Ποιος είναι, κορίτσι μου, ποιος είναι, σου κάτσει. Δεν καταλαβαίνεις, μωρέ, τόλι. Ξέρεις, μου έχει ανοίξει η όρεξη τώρα. Μη με στείλεις για πεπόνι χτιάτικα, την κόβω τη φιλία. Όχι, το πεπόνι, ρε τόλι. Πάλι καλά. Καναβερίκο κομπεμπέκου όμως, άσχα. Μωρή. Τι. Αυτή η λιποθυμία, μωρέ, είναι τίποτα ανησυχητικό. Όχι, μου ζαλάδα το γνωστό το λόγο. Απλώς πρέπει να προσέχουμε, μας πάρουν χαμπάρι εκείνοι που δεν θέλουμε. Δεν πιστεύω να κατάλαβε τίποτα. Σοπάρε τον κακομύρι. Τώρα έχουμε σκακομύρι. Αυτή η κακομύρα, η Μάρα, η Σάρα. Ωραία κοπέλα. Ωραία κοπέλα, ναι. Πολλά σου τα φέρτα όμως βλέπω και. Αυτό είναι ένα άνθρωπο. Στενά όμως, πολύ στενά. Έλα, μωρέ, ποτέ να προλάβουνε, μωρέ, σόπα. Τολί, όλα τα ατυχήματα είναι ζήτημα δευτερολέπτου. Μη με κοιτά σε μένα έτσι, κυρία Ντένι μου το είπε. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι τέλος πάντων αυτό. Εσένα τι σε νοιάζει? Εμένα, με ράξε. Εμένα. Δεν πάω να κόψω το λαιμό του. Χαίστηκα. Ξέρεις, τελικά αυτό που μου αρέσει στους ήρωές σου είναι ότι ορίζουν μεν τον εαυτό τους, αλλά είναι και έρμεα των παρορμησών τους. Είναι παιδιά ενός ξεχωριστού Θεού. Του εαυτού τους. Ειλικρινά χαίρομαι που μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Που έχουμε τόσες κοινές ανησυχίες. Μην ανησυχείτε καλέ τόσο πολύ, θα σας πειράξει. Τα σου πάνω και τα λέμε το πρωί. Πάω. Αλλά αν σας πιάσει καμιά άλλη ανησυχία, θα κατέβω, να το ξέρεις. Δεν μας χωρίζουν και χιλιόμετρα, μια πόρτα είμαστε. Τάσου! Αλήθεια, πώς σκέφτεσαι να εικονοποιήσεις την ιστορία? Ναι, θα με ενδιαφέρε να δώσω ένα τέλος στο τελεσίδικο θάνατο του οπτικού πεδίου, όπως τον αντιλαμβάνεται η σημερινή τηλεόραση. Συμφωνώ. Ναι. Βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τις απόψεις μας περί τέχνης. Και περί τέχνης. Ναι. Μήπως θες μια τρούφα? Όχι. Ένα ποτό όμως θα το έπινε ευχαρίστως. Ποτό, ποτό! Δεν τσάτζει για λέγκ. Για τσουίς που γιου χαρασό, να. Ξέρε πότε γιου. Για ραμπότε γιου μες δουν αρόντουνε η καμπάνη. Η σιτσάς πριγκρασίλη να είναι τσιλιβίτζινε. Κάκη ζηλάω να τάσαι. Να. Μάλλον και αλλιώς. Δεν βρίσκω πόντα. Πλότσι την καμπάνια. Ακόμα εδώ είσαι εσύ, ηλίθια μουζίκα. Σιωσιο! Όχι, πριν κάνουμε ένα μικρό έλεγχο στα πράγματά σου. Για νύπα σου παλιά, γιώθαμε σε μια βάτσα. Δεν σε υποπτεύομαι, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό παίρνω από το τελωνίο. Βουμινιά σκαρμπλάγιτσε. Προτιμάς να σε προσβάλλει το αλλοδαπών. Για βαμνύπες βαλιά, γιουτάκ γκαβαρίτ. Μυρούσκι τσέσνι ναρότ. Γιατί από εκεί που έρχεσαι, αρουρέ τη στέπα, τα μόνα πράγματα που εξάγεται είναι μαφία, πουτάνες και πετρέλαιο. Τακτά πατσί μου βιμινιά βζάλει να ραμπότο. Γιατί σκέφτηκα ότι η μαφία σας είναι αδίστακτη και εσύ δεν είσαι. Οι πουτάνες σας είναι όμορφες και εσύ δεν είσαι. Το πετρέλαιό σας είναι φτηνό.
Και εσύ επίσης. И кто тебе сказал, что я не могу работать как проститутка, Мори? Мори! Είπε στην κυρία σου, Μωρή, ορτ! Ο Ιαπκάκαλο σου στράχου! Σόρτα, βαϊ, μάτσε! Έτον τον! Μάτσε! Γασπαζά! Γασπαζά! Ας τα γασπαζά, χρυσό μου, καλά να με βοηθήσεις! Δύο πάλι! Θα πω μου! Αχ, τι να μη φωνάζω, βρε μυρμικό φάγε του Κρεμλίνου! Σιγά, σιγά. Χαρασό, χαρασό, νεκριτσίτσα. Για πασβανιού, νινέτα, η πατώ μου ντου. Δεν έχεις να πας πουθενά. Πρώτα θα γίνω καλά και μετά τράβα στον αγύριστο. Ακακτά βεβείς, δραβέγιτσε. Όσο θέλω, γιατί λογαριασμό θα σου δώσω. Αυτά τα τραύματα κρατάνε και 10 χρόνια. Αυτό για το μωρί. Καληνύχτα, Χρυσό. Να τα και τα ποτά μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έλα πιο κοντά. Άσε, έχει μια γούβα εδώ ο καναπές. Και άσε. Για την Κάτια, δεν μου είπες, πώς τη φαντάζεσαι. Καλά, τώρα για την Κάτια θα μιλάμε. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω, έχει πολύ ενδιαφέρον, για έλεγε. Anyway, η Κάτια λοιπόν, η Κάτια είναι εύθραυστη, αλλά και δυναμική. Έχει τσαγανό, αλλά και άγνοια του κινδύνου. Έχει μια τρομερή αγωνία να μαθαίνει και εκπλήσεται συνεχώς από τον ίδιο της τον εαυτό, αλλά εκπλήσει και τους άλλους. Είναι αθώα, αλλά και πορωμένη. Έχει τσαμπουκά. Ψάχνει να βρει τις αξίες της ζωής χωρίς να έχει καλά-καλά εικόνα της ίδιας της ζωής. Δεν θα την έλεγες μορφωμένη, όχι, αλλά ρουφάει σαν σφουγγάρι. Βαθιασμένο πλάσμα, αλλά και ρομαντικό. Αδύνατη, ξανθιά για να καταρρύψουμε καταρατσιστικά κλισέ. Ερωτική. Με ξύπνια φάτσα. Προκλητική, αλλά όχι πρόστιχη. Ανδράκι. Αλλά και με θηλυκότητα μιας άλλης εποχής. Σχεδόν παλιωμοδίτη. Πλάσμα ελεύθερο και χαριτωμένο σαν γαζέλα. Πιστή και ανεξάρτητη σαν γάτα. Εμένα με συγχωρείς, πρέπει να διακόψω. Αλλά πού θα πας τέτοια ώρα. Άσε, είχα ένα ραντεβού με ένα φίλο μου και το ξέχασα. Λέγε επανάθεμα την τύχη μου με τους φίλους που κάνω, λέγε. Να μωρέ. Πριν από λίγο ήμουνα με τη Μάρα. Μάρα. Η σεναριογράφος. Α, μάλιστα. Και. Και συζητούσαμε για την πρωταγωνίστρια της σειράς και φτάσαμε σε ένα διέξοδο. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος, Λεβέντη μου. Όχι, μωρέ. Ανά μου την περιέγραψε. Και νομίζω ότι βρίσκομαι στο σωστό δρόμο για τη λύση. Ωραία, ποια είναι. Δεν ξέρω. Καλά, εσύ έχεις μπει για τα καλά στο πεζί της τηλεόρασης. Έχουν αρχίσει και φαίνονται τα πρώτα συμπτώματα σχιζοφρένειας. Ναι. Και τα χαρά η λάση. Λοιπόν, παρακολουθείς το συλλογισμό μου και βοηθάς. Για λέγε. Καταρχάς, η πρωταγωνίστρια πρέπει να είναι νέα. Πολλές. Ναι. Ξανθιά. Περισσότερες. Ερωτική αλλά και αθώα. Καμία. Ατίθαση και ευαίσθητη. Η γάτα των φρίσκες. Αληθινό αντράκι αλλά και με θηλυκότητα. Η Dana International. Σοβαρέψου. Δεν με βοηθάς. Ένα κορίτσι του σήμερα αλλά και με αρχές. Με αρχές δεν ξέρω καμία. Ένα πλάσμα που να συνδυάζει την τριπλή απειλή που λένε και οι Αμερικάνοι. Να ξέρει να παίζει, να χορεύει και να τραγουδάει. Κοίτα. Ναι. Στα στοιχεία που μου δίνεις. Σε καλό τρόπο είσαι. Εκτός της Σίρλεϊ Μακλέιν. Σιγά μου τώρα, η Σίρλεϊ! Σωστά. Μόνο ένα φωνικό όπλο μου έρχεται στο μυαλό. Ακριβώς. Μη μου πεις ότι είναι αυτό που σκέφτομαι. Καλημέρα, κύριε Μακορά. Ε! Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου, ακούσε και τα δικά σας. Καλά, δεν σε πάμε και σφυρίχτρα. Δεν με είπατε και δεν είμαι. Πολύ τακτικός μας γίνατε, βλέπω. Ξέρετε, εγώ το Ντόλι ψάχνω. Ντόλι. Ναι, το κύριο που δουλεύει εδώ, ξέρετε. Ξέρω. Ναι, με παρακάλεσε να του βρω το τηλέφωνο του Αντώνη του Φραγκάκη. Φραγκάκη, σου, wow! Ναι, επειδή ξέρετε, ο Ντόλι δεν έχει σχέση με το υπόγειο του θεάτρου τέχνης. Είναι το μόνο υπόγειο που δεν έχει σχέση, ε! Και. Τι έγινε, το βρήκατε. Το βρήκα. Ωραία. Αφού λοιπόν το βρήκατε, πώς μπορείτε να μπείτε στον κόπο να μου βρείτε και εμένα το κλειδί του σπιτιού του Φραγκάκη. Έλα. Τζους να φεύγουν οι πρωινές. Άιντε. Μόνο φαγά. Στο λαιμό να σου κάτσει το τεκνό. Ρε τι πάθαμε. Τεκνό. Εμένα είναι τεκνό. Κοίτα τον καμάρι. Γιατί δηλαδή, ρε τόλοι, πόσο φτάνουν. Ρε αυτά τώρα. Ότι θα τα ακούνε μερικές που χαίρομαι να βάζουν. Μπορώ να κατεβάζουν. Ρε αυτά τώρα και πες μου το κάνεις τελικά. Φυσικά και θα το κάνω. Τι ήρθαμε για να δω το αεροδρόμιο των Σπάτων. Γιατί κάνεις χιούμορ, αγόρι μου, αφού δεν σου βγαίνει. Καλά, εγώ πάω τώρα πάνω να το ανακοινώσω στον Νικηφόρο. Στο καλό. Τι θέλει πάλι αυτός εδώ? Καλά, έτσι και σου πω τι θέλει. Τι θέλεις, είπες? Θέλω για πρωταγωνίστρια τη σειράς την κυρία Κουντουράτου. Τι πράγμα?
Αυτό που άκουσε, σε θέλει πρωταγωνίστρια για το σεριάλ του. Είναι με τα καλά του. Όχι, γι' αυτό σε θέλει πρωταγωνίστρια. Εγώ στο είπα, κορίτσι μου. Ο άνθρωπος είναι τρελός και παλαβός μαζί σου. Ψήνεται, καίγεται. Και μύρισε. Άσε μας, μωρέ, με το Γιοβανούδα. Τον μάθαμε πια. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μας τα με το πρώτο του το γάλα. Καλά, βρε Κωνσταντίνε, είναι ώρα για αστεία τώρα. Με βλέπεις να μη δύο, όχι, με βλέπεις να μη δύο. Ναι, μα άμα κάνει τη σειρά, πρέπει να αφήσει την εκπομπή. Κι εγώ δεν μπορώ να αποδυναμώσω την πρωινή ζώνη. Ναι, αλλά θα δυναμώσεις τη βραδινή ζώνη, εκεί που είναι και τα μεγάλα διαφημιστικά κονδύλια. Και πού τα άμαθες εσύ αυτά? Εσύ που τα άμαθες, Νικηφοράκο. Δεν κρατάω κι εγώ το στόμα μου πιστό. Εσύ πάνω μου θα τη δεις και δεν θα την πιστεύεις. Καλά, αυτό συμβαίνει και χωρίς τη δική σου συμβολή. Αλλά να ξέρεις εγώ τι έλεγα. Να βρίσκαμε κανένα καινούριο φιντανάκι, όπως πέρσι την Άννα Μαρία. Αυτό δεν το συζητώ, είναι το κατάλληλο πρόσωπο, μόνο αυτή σκέφτομαι. Μόνο αυτή σκέφτεσαι. Για το ρόλο φυσικά. Τι άλλο? Τι άλλο? Αυτά τι άλλο. Καλά, πρόσεξε, κακομοίρη μου. Μην τολμήσει και βγάλει τη μουδιά ότι μου το πες. Σε βλέπω φιλοξενούμενο στο Ρουσόπουλο σε 7 στην 7. Γιατί μου ήρθε, μου κακοπέσει. Ναι, αν φιλοξενείστε 7 σκομμάτια τη μία Κυριακή και τα άλλα στα την άλλη. Καλά, τι είναι αυτό πάλι? Δεύτερη επαφή σε μια μέρα. Μήπως είναι μοιραίο μας? Μου πηγαίνετε στον διάλογο. Δεν σου έχω πει Μωρή Λούση να μείνω πίσω άντρες του ξενοκόσμου. Άστα τα χέρια από εδώ. Σιγά καλέ, τους Ελβανούς που θα μασάνε τις γυναίκες. Σου κόσω καμία, σου πω εγώ. Τι έγινε, το πες? Του το πω. Και πώς αντέδρασε? Για ξαναπες το αυτό αργά αργά. Αργά αργά. Αλλά είπα ότι θέλω τη Δεσμηνέτα Κουτουράτου για το πρώτο γυναικείο ρόλο στο σύριο. Καλά, πώς σου ήρθε αυτή η απίθανη ιδέα? Κατάπληξη μου κάνει. Και εμένα, μην νομίζεις. Με έχει αφήσει άφωνο. Ούτε ξέρω πώς μου ήρθε. Ναι, λέω από εσύ τη Μαρίνα. Ναι. Τη μισείς? Ναι, ότι τη μισώ, τη μισώ. Αυτό είναι δεδομένο και δεν θέλω κουβέντα πάνω σε αυτό. Αλλά είπα. Πού να τρέχουμε τώρα να βρίσκουμε άλλη. Και είναι και σε ζώο Μόρτ. Ναι, Μόρτ. Τι για το είπα, να τη το δώσουμε εκεί πέρα το ρόλο, να πέσει στο διάλογο. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Σιγά το ρόλο. Πρωταγωνιστικός δεν είναι? Ναι, πρωταγωνιστικός. Αλλά από τους μικρούς πρωταγωνιστές. Κατάλαβα, γόρι μου, κατάλαβα. Γιατί την υπήρχε μόνο τη δουλειά και πάτε να της δώσω εκεί πέρα μια δουλίτσα, την καημένη. Την καημένη, πώς θα ζήσει με 6 εκατομμύρια το μήνα? Ούτε μισό κιλό πετζάολα δεν μπορεί να αγοράσει από τον Βασιλόπουλο. Τώρα, αν θέλει να αγοράσει και ο κορκοτζόλα, πρέπει να πουληθεί ολόκληρη. Τόσο αγώνα έκανε τόσους μήνες στη σχολή. Ούτε ο Μητσοτάκης τόσο αγώνα για να παντρέψει την τώρα. Απ' την άλλη, είπα στον εαυτό μου. Κωνσταντίνε, είπα, δεν δικαιούται κι αυτή μια ευκαιρία. Τι δικαιούται? Τι δηλαδή, επειδή είναι ξανθιά, θα την πετάξουμε στο λιάδα? Όχι, όχι. Μπορεί εγώ να τη συγχαίρομαι, αλλά μια ευκαιρία τη δικαιούται. Μια ευκαιρία στο όνειρο. Αυτά πια, γόρι μου, δεν είναι ρόλος. Το jackpot στο τζόκερ είναι. Έπειτα, προς αποφυγή παρεξηγήσεως, η ιδέα δεν ήταν αμυγός δικιά μου. Συνεπικούρησαν και η Μάρα και ο Τόμις. Να τα και τα επικουρικά ταμεία. Εμένα ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό το όνομά της και θέλω να με πιστέψεις. Σε πιστεύω, αγόρι μου, σε πιστεύω. Εσένα από κάπα σου έρχεται μόνο Καραμπέτη, Κονιόρδου, Κοταμανίδου, άντε και αδερφές Κανονίδου. Θα σου πω, απ' την άλλη, γιατί το σκέφτηκα και απ' την άλλη. Λέω, πού είναι και η φίλη σου? Αχ, αγόρι μου, δεν ξέρεις πόσο με συγκινείς. Γιατί ήθελα να σου ζητήσω να παίξει κάτι στο σύριαλ και νινέτα, αλλά ντρεπόμουν. Α, να βγαίνεις και από την υποχρέωση. Ποια υποχρέωση? Όχι, λέω. Φίλος έδωσε σε φίλον, τριαντάφυλλο με φίλον. Να τον καλλιεργήσεις, αγόρι μου, αυτόν τον αλτρουισμό σου. Έβγε. Έπειτα είναι και το οικονομικό. Πού το βάζεις το οικονομικό? Πού να το βάλω, αγόρι? Διότι αυτή είναι φτηνή, σε συμφέρει. Μπράβο σου, αγόρι μου, μπαίνεις στο σωστό δρόμο. Σε βλέπω μία των ημερών θεατρικό επιχειρηματία. Βέβαια. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι την αντιπαθώ βαθύτατα. Αυτό να μην το παραβλέψουμε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μου. Η δουλειά. Μήπως όμως, αγόρι μου, αυτή σου η αντιπάθεια, λέω, μήπως επηρεάσει τη δουλειά. Λες? Λέω. Μπα. Όχι. Α, μπα, ρε. Ναι, όχι, ναι, όχι. Θα με ταλαιπωρήσει βέβαια στα γυρίσματα. Τι δεν ξέρω εγώ τώρα, τι θα τραβήξω. Σε συμπονώ, αγόρι μου, σε συμπονώ. Βέβαια, αν δεν μπορεί να σταυρώσει κουβέντα, στην ιστάτη των περιπτώσεων, θα την τουμπλάρουμε. Μπράβο. Θα βάλει τη Μαρίνα στην εικόνα και την Κάτια Δανδουλάκη στη φωνή. Ναι. Ναι. Βέβαια, επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι. Όχι, θα την κάνω ό,τι θέλω. Που είναι και ο αποτερός με στόχος. Παρακαλώ. Όχι, λέω, καλά όλα αυτά. Αλλά τη ρώτησες? Σιγά μην τη ρωτήσουμε. Τι μη τη κάνουμε. Μήπως να την παρακαλέσουμε κιόλας. Ρε Ντένι, μίλα της εσύ, σε παρακαλώ. Να της μιλήσω, αγόρι μου, αλλά φοβάμαι ότι θέλει να τελειώνει με τα δικά σας. Τα δικά μας? Ποια δικά μας, τι θες να πεις? Τα δικά σας, τα της σχολής. Σε παρακαλώ, ρε Ντένι, μίλα της εσύ, εσένα σ' ακούει. Όχι ότι με νοιάζει εμένα, δηλαδή. Ναι, όχι, ότι σε νοιάζει, όχι. Αλλά. Για τη δουλειά. Ναι, καλά, πήγαινε εσύ στη σχολή και εγώ θα της μιλήσω. Και πριν φύγεις, ζήτα από τη Μαρούσκα να σου δώσει ένα κουτί σοκολατάκια που μας έφερε η Νινέτα χτες. Εμείς δεν τα χρειαζόμαστε. Τι είσαι εσύ, σήμερα. Και τι έγινε, ρε, καλύτερα. Τι λες, ρε, άμα δεν έρθει αυτό, δεν θα έρθει και η άλλη. Η Μάρα, μη φτιάχνεσαι, ρε, εδώ, η γυναίκα είναι κάτω. Τι λες, ρε, άχρηστε, άχρηστε, αυτή με θέλει, αλλά. Αλλά δεν το ξέρει. Τι θα κάνει? Κάτι έχω στο μυαλό μου. Αν δουλέψει, τον καβάτζω σαν ρόλο. Εσείς καλά είστε, τις βρήκατε τις άκρες. Μόνο εγώ δεν έχω να αποτανθώ πουθενά. Αποτάζω στη βέβαια. Όλοι και κάτι τάχνουν για τους μονάχους μονάχους. Εμένα πάντως, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξω. Ο ρόλος σου βοηθήσει να θέτει, μου αρκεί. Έτσι, από μένα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα.
Για πότε μου πει μια φίλη μου που σε πήρε ένα βράδυ, δεν έχουμε να φοβηθούμε από τίποτα δικό σου. Πάντως, ό,τι περνάει από το χέρι μου τώρα που θα είμαι βοηθός του δασκάλου, μπορείτε να μου το ζητήσετε. Αν βέβαια είστε καλές μαζί μου. Εγώ ξέρεις τι σε θέλω, πρέπει πάσχο. Να μας αφήσει ίσκους με την Διάνα να συζητήσουμε για τον ρόλο της, έτσι μωρό μου. Σιγά μισο κάτσε, ρε Φίφα. Τέλος πάντων, εγώ άλλο ήθελα. Να ψήσει το δάσκαλο να μου κάνει ακρόαση για ένα δραματικό ρόλο, γιατί με θεωρεί κομικιά, ρε παιδιά. Και θα τον χάσω λόγω λοιπού ενημέρωση περί το άτομο. Παρθένα, τι περιμένεις από τη σειρά. Τι να περιμένει, αγάπη μου, το Γενάρη για να τη δει την τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει τηλεόραση. Εγώ είμαι πιστή υπηρέτης του θεάτρου. Νόντας και οι Φιλιππινέζες στις σκηνές. Κύριε, 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 ας πιούμε στην επιτυχία των προσπαθειών μας και με οδηγό μας στο σύνθημα «Ίσιονός άριστος αμήνεστε δια την πάρτη σας, βούρρα και τους πήραμε τους ρόλους». Να σας πω ρε παιδιά, μήπως έχει ιδέα κανένας αυτή θα είναι αυτή η σειρά. Από την πείτε τα αυτή μου, κάτι σαν Beverly Hills αλλά ελληνικά, αλλά στο πιο ποιοτικό του. Να, δεν τι σημαίνει ποιοτικό Beverly. Να μωρέ ότι θα παίρνονται όλοι με όλους, αλλά με αιτία. Διάνα μου, ξέχατε το ρόλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Βασικά κάνουμε και κλασικούς ρόλους. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω, εσείς με ξέρετε σαν κομικιά. Αλλά άμα θέλετε να ξέρετε, διαθέτω και δραματική φλέβα. Να φανταστείτε κάποτε είχα παίξει μύδια στον μπαλκόνι ενός φίλου μου με μεγάλη επιτυχία. Και πού κολλάει αυτό, ρε. Στη σειρά, καλέ. Άκου, κολλάει. Άστα, μου, άστα, καλύτερα. Δεν νομίζω. Θα έχουμε και ζεστό χειμώνα. Α, άμα είναι όλοι εδώ. Όχι, λίγο Δημήτρη. Ελάτε, κύριε Αντέλη μου, ελάτε, ελάτε. Έλα, χρυσό μου, κάτσε ήσυχος επιτέλους, κάτσε. Εύκολο το έχετε. Αφού είσαστε τόσο χορταστικοί. Να είμαι χορταστική, κράτς και απόλαυση. Μόνο με σφίγγεις τόσο πολύ και ακουστούν τίποτα, αλλά κράτς και τρέχω. Νομίζω ότι παίζετε μαζί μου. Ναι, τώρα που είπες παίζω, αλήθεια, εσύ τι θα παίξεις στο σύριελ του Κωνσταντίνου. Α, δεν ξέρω, εξάλλου δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το θέμα. Αχ, το ξεγόρι μου, πρέπει κάτι και εσύ να κάνεις στη ζωή σου. Δεν μπορεί να περιφέρεις απλά το ωραίο σου κορμί και το αρενοπό σου προσωπάκι. Εδώ και εδώ. Τι θα θέλετε, κυρία Αντένη μου, ο γιος σας, τον ξέρετε. Φημίζεται για την αξιοκρατία του. Ναι, το έχει αυτό ο Κωνσταντίνος. Η αξιοκρατία του είναι η μισή του αρχοντιά. Την άλλη μισή την αφήνει από εδώ και από εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ξεχασιάρης είναι με την αξιοκρατία του. Ειδικά όταν πρόκειται για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Γι' αυτό σας λέω. Μήπως να του μιλούσε κανείς που να τον σέβεται. Έχετε κάποιον στο μυαλό σας. Που να τον σέβεται ο Κωνσταντίνος, όχι. Γι' αυτό σας λέω, άστε το. Να δω αν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Αν και εγώ ξέρεις, δεν ανακατεύομαι ποτέ στις δουλειές του Κωνσταντίνου. Αλλά επειδή είσαι ταλαντούχος και το ταλέντο όπως και η ψυχή. Για να βγει στην επιφάνεια χρειάζεται ένα σπροξηματάκι. Θα ασχοληθώ. Είναι ο κύριος Πάρκερ εκεί, παρακαλώ. Ο κύριος Πάρκερ, ναι. Η κυρία Τζάξον. Αχ, Θεέ μου, γίνεται μεγάλη φασαρία. Αγάπη μου, έλα, εγώ είμαι η Έστερ. Μην κλείνεις, σε παρακαλώ. Απλώς ήθελα να δω τι θα γίνει με τα πράγματά σου. Ο κύριος Μίλλερ έχει έρθει να πάρει τη βαλίτσα σου, αλλά δεν έχεις μέσα του τα μισά πράγματα που θα σου χρειαστούν. Ακού, Φρέντι, μην κλείνεις. Φρέντι, μην κλείνεις! Μην κλείνεις! Μπράβο, Δάφνη, αυτό είναι! Μπράβο! Συγγνώμη! Καλησπέρα! Περιμένεις λίγο έξω, έχουμε σε μισό λεπτό. Λοιπόν, τέρμα για σήμερα. Αύριο αρχίζουμε με Βασίλη Κιάβα. Κύριε καθηγητά, να σας προσθέσω λεφτό. Χαίρετε. Μήπως σας έδειχνα εκείνο το μονόλογο από τη Μύδια με μεγάλη επιτυχία. Να στο βράβο μου, ας το μη μου σταθεί βαριά η Μύδια και είναι και βράδυ. Καλά, να θέτε Μύδια, να φέρετε τα χέρια. Θέτε Ιφηγένεια, θέτε Ηλέκτρα, θέτε τίποτα. Εγώ και τα μάτια μου ακόμα να τα βγάλω, ό,τι θέλετε. Ήρθατε λοιπόν. Ναι, ήρθα. Ήρθα να πάρω τον Κωνσταντίνο με το αυτοκίνητο. Πώς μερικοί άνθρωποι είναι τόσο τυχεροί. Μήπως θέλει να σε πετάξω και σε έναν. Μη μιλάς. Δεν μιλάω. Δεν είναι απαραίτητο. Το ξέρετε ότι μπορείτε να είσαστε ο μόνος λόγος για να ξυπνήσει ένας άντρας το πρωί. Ξέρεις κάτι. Φώτη, λοιπόν, δεν σε λένε. Θυμόσαστε το όνομά μου. Το θυμάμαι. Λοιπόν, Φώτη, σκέφτομαι στη γιορτή σου να σου κάνω δώρο ένα ξυπνητήρι. Τι αν είπα τη χαρά. Είμαστε το όνομά μου. Και λαϊδίστε. Ωραία μου πουλάκια και λαϊδίστε. Μην τον κοροϊδεύεις αυτόν. Έτσι που το πάει αυτή θα γράψει πάνω του το σύριελ. Θα το δεις. Τι να δω καλή μου, τι να δω. Τόσα χρόνια σε βλέπω. Έχεις να μου δείξεις τίποτα καινούριο. Α, μην το λέτε αυτό, μην το λέτε. Οι άνθρωποι πολλές φορές κρύβουν μέσα τους έναν εαυτό άγνωστο ακόμα και στους ίδιους. Συμφωνώ απολύτως, αλλά γιατί δεν θα βγάλεις από μέσα μου τον Τζακ τον αντεροκάλτη. Δεν με λυπάσαι μετά από τόσο ωραία δουλειά. Μα σας παρακαλώ, δώστε μια ευκαιρία. Δάσκαλε, μπορώ να σας πω. Φιλώ. Μόλις με ειδοποίησαν ότι τους κόψαν όλους τους αδικούς ρόλους από το σύνδεσμο. Α, εγώ δάσκαλε, έχω συνέστηση των δυνατοτήτων μου. Α, είσαι το διάολο, ρε Φίφα. Εγώ δεν έχω βλέψει για ρόλο, δάσκαλε. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Η όρασή σου είναι αετήσια. Εγώ βοηθό σας, στη σκηνοθεσία θέλω να είμαι. Είμαι ζάμι κομίκο, βασικά. Φώτη! Έλα το ψεκαλό. Έλα το παιδί μου. Τη συμμαθήτριά μου.
Τι κάνεις, κύριε Παντάσκοπλου? Εγώ. Εγώ τίποτα, παιδί μου. Τι να. Καλό, καλό. Μόνο που η παρακάτω σκηνή είναι λίγο υπερβολική. Ναι, κάνει λίγο φωσκολιάδα. Παρακαλώ. Το έπος του Φόσκολου στην τηλεόραση. Α, δηλαδή καμιά σχέση με την Ιλιάδα. Α, όχι, δεν το λες. Ο Όμηρος άλλωστε ήταν ο Φόσκολος της Αριώδητας. Α, βέβαια. Αν έβλεπε και όλες καλά, ακόμα θα διαβάζαμε. Έλα, γόρι μου, να φας. Και στην κοπέλα να φύγει. Έτοιμη σούπα. Είναι ζεστή. Μόνο ζεστή. Θερμόμετρο της έβαλα πριν από λίγο. 39 και 9 είχε. Να φανταστείς με αντιπηρετικά την κρατάω για να μην εξατμιστεί. Σόπα. Καλά, κόψε τα αντιπηρετικά και άστι να εξατμιστεί, γιατί εγώ δεν θα φάω. Μόνος μου. Καλά, αγόρι μου. Να βάλω δύο πιάτα που το θες. Βάλτα και δρόμου. Έλα, μωρέ, μην της μιλάς έτσι. Καλή είναι. Ναι, άμα κοιμάται. Αλήθεια, δεν μου πες. Αυτόν τον καιρό μόνος σου είσαι? Εγώ? Όχι, με τη Φλόρα. Όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή σου? Πώς. Α. Η Ντένη, η Μαριάνθη. Όχι, θέλω να πω γυναίκα. Α, γυναίκα. Μπα, γυναίκα. Όχι. Ποια να μ' αγαπήσει εμένα? Σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με ανασταίνει. Καλημέρα σας, κυρία Μαρκορά. Καλημέρα και σε εσένα, Χρυσό μου. Και επειδή μου διαφεύγει το όνομά σου, μπορώ να σε λέω Σκουλίκη? Τι έγινε, κυρία Ντένι, γιατί έτσι σπουδωμένη? Είχα μια συνάντηση με μια σκουλικαντέρα. Ναι, την είδα και εγώ τη Διάνα. Γιατί με διακόψατε από το τραγούδι? Γιατί, Χρυσό μου, ήθελα να σου αναγγείλω κάτι πολύ, πολύ ευχάριστο. Α, πουλήσα την Ελένη και πήρα τη θέση της στην Έλτα. Περίπου. Ο Κωνσταντίνος σε θέλει πρωταγωνίστρια για τη σειρά του. Α, κι εγώ σε θέλω πρωταγωνίστρια για τη σειρά του, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπεις, ο Κωνσταντίνος δεν είναι της άμεσης επιρροής μου. Έλα, βρε Νίκη μου, τι σκατά που μανταδόρωσε το σόι μου, γαμό. Μωρό, τι είμαι που μανταδόρος είμαι. Αν ο Κωνσταντίνος είναι δύσκολος. Κάνει τις νεύρες πάνω. Δεν είναι κρίμα να μου βάλει το ρόλο καμία άσχετη και ύστερα να με χάσεις? Γιατί θα με χάσεις, Νίκη μου. Αν δεν πάρω το ρόλο, θα φύγω για το χωριό μου στην Ελευσίνα. Έτοιμο τον έχει ο πατέρας μου τον γαμπρό. Καλά, βρε παιδί μου, άσε με, θα το σκεφτώ. Τι να σκεφτείς, Χρυσό μου, τι να σκεφτείς. Εδώ σου λέω, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχει σπάσει τα τηλέφωνα. Τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω από τηλεόραση. Αυτό όμως τόσα χρόνια δεν σε εμπόδισε να γίνει στάρ. Ό,τι έγινε στάρ έγινε, αλλά άλλη δουλειά εδώ, άλλη δουλειά εκεί, είναι και τα δικά μας στη μέση. Α, φτάσαμε και στα δικά σας. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν ξέρει, δεν νομίζει. Τι θα πει δηλαδή, δεν ξέρει, δεν νομίζει. Θα πει ότι την είδα λίγο αδιάφορη, να το πω. Παγωμένη, να το πω. Σαν να σε έχει χεσμένο ένα πράγμα, να το πω. Δηλαδή, αντιμετωπίζει την πρότασή μου σαν... Ναι, σαν... Τόσο πολύ που σκέφτομαι μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Ποια, τι άλλο δηλαδή να συμβαίνει? Δεν ξέρω, γόρι μου, λόγοι προσωπικοί. Γεια σε παρακαλώ, ρε μου, τι προσωπικό μπορώ να έχω με την κυρία Κουντουράτου? Εμάς, το μόνο μας κοινό σημείο ήταν η ατυχής περίοδος της συνύπαρξης μας στη σχολή. Που πολύ ευγιώς την εγκατέλειψε. Επειδή δηλαδή τώρα έτυχε στον δρόμο μας σαν μια λύση ανάγκης. Ακούσε και προσωπικό, ας γελάσω. Τι να γελάσω δηλαδή, να καγχάσω. Καγχάζω τώρα. Κάγχασε, γόρι μου, κάγχασε. Πρόσεχε μόνο, μην πνιγείς με τη σοκολάτα. Τα γλυκά είναι αυτά που σε πνίγουνε, όχι τα ξινά που λένε. Και τι θα κάνουμε τώρα, ρε πουπού? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έκανα το ανθρωπίνος δυνατόν. Κοίταξε τώρα μήπως μπορέσει να βοηθήσει ο Τόλης. Thank you.
καλά στραβή είναι. Εντάξει, κυρία Αντένη, μου είναι προσιλωμένη στη δουλειά. Τι να κάνουμε. Καλά, πες της όταν βγει ότι τη θέλω. Εγώ τώρα πάω στον κύριο Κασιμάτη. Γνωστή φωνή. Πουμπού. Παιδί μου. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα. Φαντάζομαι περαστική για το κολονάκι. Μα τι λες, είμαστε τώρα για χαζολόι στον Τακάπο. Δεν έχουμε ραντεβού με τον Νικηφόρο για το κάστινγκ. Πουμπού, δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ με το κάστινγκ. Τα πάμε χτες. Τι λες, χρυσό μου. Κι αν εσένα σου έρθει να μου φέρεις τη Σιγκούρνα ή Γουίβερ. Πώς θα την πληρώσω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν πάμε. Πάμε. Εσύ να μείνεις εδώ ακίνητη. Σαν το άγαλμα του κολοκοτρώνης της σταδίου. Ακίνητη, τ' άκουσες. Τον άκουσες. Τον άκουσα. Αλλά εσείς δεν μου είπατε με τη Μάρα πώς θα πάτε. Ατάλαντη, χρυσό μου, ατάλαντη. Να φανταστείς όλα τα σενάρια από την αρχή πρέπει να τα γράψω. Πάω τώρα να τους αφήσω πολύ ώρα μόνο τους γιατί ο γιος μου έχει πάλι. Στο καλό, κυρία Αντένη, στο καλό. Πάλι την είδες, την είδες. Ποια λες την κυρία Αντένη. Όχι την κυρία Αντένη, Απόστολε. Αφού συνεργάζονται περί μια άνθρωποι, τι θες να κάνουμε. Να πάνε συνεργαστούν αλλού. Είναι ανάγκη να συνεργάζονται μπροστά στα ματιά. Α, εσύ χτύπια. Τα νεύρα μου. Τόλι! Τόλι, πήγαινε μέσα γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα ρούχα για το χορευτικό της Μαρίνας. Καλά, κάνε παραπέρα. Καλή που κάτσανε. Τι είναι, μωρή. Έλα να πάμε το βράδυ στο Γονίδι που έχω τραπέζι. Και τι θα κάνουμε οι δυο μας στο Γονίδι, μωρή. Καλά, έλα εσύ στο Γονίδι και μετά θα βρούμε τι θα κάνουμε. Παρακαλώ πολύ την κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου. Έλα, Δήμητρα, η Μαρίνα. Τι πια Μαρίνα, η κουντουρά του. Τι πια κουντουρά του, παιδί μου, η γνωστή. Ναι, να σου πω, βρε τη Μητρούλα. Θα ήθελα να περάσεις έτσι από το στούντιο να κάνουμε την Πέμπτη μια συνέντευξη. Α, δεν κυκλοφορείς την Πέμπτη. Καλά, την Παρασκευή. Α, την Παρασκευή θα πασχαλκιδική. Α, στο εξωγικό της Ελένης, μάλιστα. Αχ, βρε Δήμητρα, πολύ θα λυπηθώ. Αλλά τέλος πάντων, για άλλο λόγο σε πήρα. Εκεί στο συνάφι σας έχετε μήπως μία σεναριογράφο Μάρα Θεοφάνους. Την ξέρετε σε αυτή. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βοτλιαντούν. Ναι, βεβαίως, αλλά δεν καταλαβαίνω. Σματρίτσι. Σματρίτσι. Βιτούμ. Βιτούμ. Ωραία, τέλει, δεν μου λες, σε παρακαλώ, πόσες λέξεις. Μια πανιλά. Μια πανιλά, τέσσερις. Έχει άρθρο. Μια πανιλά. Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Σήμερα βρήκε να λείπει και αυτή η Έλενα. Τα. Άκουσε, κορίτσι μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ακρότσις λαβάρ. Ακρότσις λαβάρ. Πεσμετρίτσι. 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 Σούντα. Σούντα. Ασούντα. Έχει σχέση. Έχει σχέση με την κυρία Κασπαζά. Έχει σχέση με την κυρία Ντένι. Ντα, Γκασπεζά, Ντένι. Να ρίξεις τα χείλα. Χριστός και η Παναγία. Κρύψου, κρύψου γρήγορα. Κρύψου, κορίτσι μου, κρύψου. Άγλασσο, άγλασσο, τι δουλειά έχεις εδώ εσύ. Μωρή, η ντροπή της Θέπας. Για βάμε, αμπιαζινιού. Νικηφόρα. Νικηφόρα, είπα. Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς εμένα, ναι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ήρθα και τη βρήκα εδώ στο γραφείο. Αυτό ήταν, απολύεσαι. Κουβελνιάγιτσε. Συγγνώμη, αυτές πώς συνεννοούνται. Πολλοί κόσμος ρωτάει, αλλά. Πεσόμες, Γκασπέζα. Νιώ, Βελνιάγιτσε. Αποκλείεται το βράδυ που θα γυρίσω σπίτι να έχεις μαζέψει τα μπογαλάκια σου. Φρεντένι. Σκάσε κι εσύ, Φρεντένι. Απολύεσαι. Ναι, παρακαλώ πολύ την κυρία Παπαϊκονόμου. Μιρέλα. Η Μαρίνα Κουντουράτου. Μιρέλα. Μιρέλα. Ντροπρού, τρομαρούτσκο, γάτζελα. Λοιπόν, αν δεν μου κάνετε σοβαρή πρόταση, αποσύρω τη χρηματοδότηση. Άντε πάλι. Φρεντένι μου, είμαστε μισή ώρα εδώ και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πουθενά ούτε για τον αντρικό ούτε για το γυναικείο. Βασικά για το γυναικείο κι εγώ είμαστε. Μα και δεν τη φαινόταν. Λοιπόν, εγώ λέω να ξαναρίξουμε μια ματιά στο δοσία με τα κορίτσια. Εντάξει τα κορίτσια, αλλά βρε παιδιά, εγώ λέω να του ρίξουμε από δίπλα και μερικέ παλιέ να τι βοηθήσουμε κιόλα. Τηλεόραση κάνουμε που δεν είμαστε το κοινωνική πρόνοια. Εγώ σου λέω ότι θα πουλήσουν σαν Καλάζνικοφ στο Τεπελένι, ακούστε ονόματα. Μπεάτα Ασημακοπούλου, Μαριάννα Κουράκου, Ηλία Ελίου.